Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Έχουμε μαζί μας τη Στέλλα την Καργάκη, η μητέρα του Νικόλα. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Η αναπηρία του Νικόλα, όπως μας είπες, και off camera είναι εκγενετής, δεν είναι επίκτητη. Θες να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό? Ναι. Ο Νικόλας γεννήθηκε πρόωρος, 28 εβδομάδων. Έπαθε την εγκεφαλική παράλυση λόγω περιγενετικής ασφυξίας. Αυτό οδήγησε στο να είναι τετραπληγικός, με όλα αυτά που σημαίνει η τετραπληγία. Δηλαδή, έχει υπερτονικά άκρα, υποτονικό κορμό και δεν έχει στήριξη κεφαλής. Συνεπάγεται ότι δεν μπορεί να κάτσει φυσικά, να περπατήσει και να γράψει ή να πιάσει κάτι με τα χέρια του συνειδητά, αν και θα το ήθελε. Αυτό. Θα το ήθελε ο ίδιος? Ναι, κάτι ναι. Που σημαίνει ότι νοητικά πώς είναι? Νοητικά είναι σε καλή κατάσταση, έχει αντίληψη, αλλά λόγω του ότι δεν έχει αυτή την απτική επαφή με τα αντικείμενα και όλα αυτά, είναι λίγο πιο πίσω από την ηλικία του. Ωραία. Πόσο χρόνο είναι ο Νικόλας? Είναι 12,5. Και φυτάει σε ειδικό δημοτικό? Ναι, ναι. Είναι στο ειδικό δημοτικό σχολείο το 10ο, Βαρικών, στην Πηλαία, το οποίο συστεγάζεται με το πρώτο τυπικής ανάπτυξης παιδιά. Ο Νικόλας λοιπόν είναι 12,5 χρονών, φυτάει στο ειδικό δημοτικό σχολείο. Και θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα σχετικά, να ξεκινήσουμε από πιο αρχή, σχετικά με την εγκυμοσύνη και με τη βρεφική ηλικία κτλ. Κοίταξε να σου πω, γενικώς είχα μία πάρα πολύ καλή εγκυμοσύνη. Δεν ξέρουμε γιατί γεννήθηκε προώρα και δεν μάθαμε και ποτέ. Έχουμε κάνει τις άπειρες εξετάσεις. Σαν μία εκδοχή που μας δώσανε ήταν ότι ήταν τυλιγμένος με το λόρο και προκάλεσε μόνος του τον ντοκετό, γιατί πάθαινε ασφυξία. Όταν γεννήθηκε ο Νικόλας, εμείς ξέραμε ότι θα είχε πρόβλημα. Μας το είπανε δηλαδή στο νοσοκομείο, ότι το παιδί, επειδή έχει κάνει περιγενετική ασφυξία, δεν θα έχει μία φυσιολογική ζωή. Η περιγεννητική ασφυξία σημαίνει κατά τη διάρκεια της τοκετού. Ναι. Ή λίγο πριν ή λίγο μετά. Δεν οξυγονώθηκε ο εγκέφαλος. Πειράχτηκαν κάποιοι νευρώνες στο εγκεφάλου γιατί έχουν γίνει κύστες. Και από εκεί και πέρα το ίδιο το παιδί ό,τι μπορεί να σου δώσει. Στην αρχή δεν ξέραν να μας απαντήσουν αν θα μιλάει, αν θα βλέπει, αν θα ακούει, αν θα είναι νοητικά καλά. Σου λένε ότι βήμα-βήμα θα διαπιστώσεις και λίγο μόνος σου τι θα συμβεί. Δεν μπορούν να σου πούν από την αρχή τι. Αλλά ξέραμε ότι δεν θα ξέραμε ότι δεν θα είχε μια φυσιολογική ζωή. Με την έννοια της φυσιολογικότητας της καθημερινότητας. Ήθελα να διαφωνήσω λίγο, αλλά ναι. το κατάλαβα τι εννοείς. γιατί και τα άτομα αναπηρία έχουν μια φυσιολογική ζωή, ναι, αλλά ναι. Η κοινωνία είναι που τους βάζει τα εμπόδια. Έτσι. Εγώ έχω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη με το παιδί μου. Το παιδί μου έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα σε πολύ κόσμο. Και αυτό που δεν ξέρει στους πολλοί κόσμος και εμείς το μαθαίνουμε μέσα από τις συζητήσεις με γονείς και δαιμόνες και συγκινήσεις των παιδιών με αναπηρία είναι ότι ο πολλής κόσμος ίσως θεωρεί ότι τα παιδιά αυτά έχουν μόνο λύπες και ότι έχουν μόνο δυσκολίες και ότι έχουν μόνο οικογενειακά βάρη. Όχι. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω κάτι. Κάποτε μία φίλη μου με ρωτούσε πώς μπορείς και παίρνεις αγκαλιά τον Νικόλα, είναι 58 κιλά. Μα εγώ το παιδί το πήρα πρώτη φορά τώρα αγκαλιά. Το παιδί μου ξεκίνησα να το έχω αγκαλιά από όταν ήταν μικρό. Σταδιακά έβαζε κιλά. Άρα σταδιακά και η μύση μου προσαρμοζόταν στα δικά του κιλά. Τα ψυχολογικά βάρη που θεωρεί ο κόσμος και σας βλέπει, και από τη μία αυτό ξέρεις που προξενεί και τη λύπηση. Λύπηση είναι μια λέξη που δεν μου αρέσει καθόλου. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα βλέμματα, αλλά θα ήθελα ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καθόλου από αναπηρία να μπορούσαν να έρθουν μια μέρα μαζί μας και να βιώσουν μια μέρα με
το δικό μου το παιδί, την καθημερινότητά του. Πέρα από το ότι εντάξει, έχεις ένα παιδί το οποίο χρειάζεται φροντίδα, έχει όμως και τα καλά του. Θα σε κάνει να γελάσεις, θα παίξεις μαζί του, θα θυμηθείς πως ήταν μικρός ενώ είναι μεγάλος. Έχει δηλαδή. Αυτό νομίζω ισχύει για άλλους γονείς και γονείς. Είτε είναι παιδί με αναπηρία, είτε είναι χωρίς αναπηρία. Ναι, μα δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ την διαφορετικότητα του Νικόλα δεν την μπορώ να την καταλάβω, γιατί είναι παιδί μου και όπως είναι εγώ το αγαπάω. Όπως είναι, σε αμαξίδιο, χωρίς αμαξίδιο, που δεν περπατάει, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Γιατί μου δίνει πάρα πολλά, μου δίνει πολλά συναισθήματα. Αυτό χρειάζεται από εσάς και από εσένα συγκεκριμένα, τώρα που μιλάμε μαζί, μεγάλο βαθμό αποδοχής, η οποία πώς συνέβη μέσα σου? Άκουσε. Καταρχήν, εγώ έτσι όπως το βίωσα, ήταν μια γέννα πολύ βίαιη, δηλαδή εκεί που καθόμουν ξαφνικά γέννησα, να σου το πω έτσι, μέσα σε μισή ώρα γέννησα. Καθόμουν στο σπίτι. Καθόμουν στο σπίτι, λέω στον άντρα μου, πονάω, παίρνουμε τη γυναικολόγο, φεύγεται για Ιπποκράτειο γιατί κάτι δεν μου αρέσει, πάμε εκεί και μου λες γεννάς. Σε μισή ώρα μου πήραν και το παιδί, γιατί το παιδί ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή θα είχε μεγαλύτερα προβλήματα αν δεν γινόταν έτσι. Εκεί δεν αντιλαμβάνεσαι στην αρχή τι συμβαίνει, αλλά είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία και βίαιη για τον οργανισμό και για το μυαλό. Για όλους το είναι, ρε παιδί μου, δεν προλαβαίνεις να συνειδητοποιήσεις τι σου έχει έρθει. Και αφού σου έχει έρθει αυτό και λες, okay, εντάξει, γέννησα πρόωρα, έρχονται με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και σου λένε το τι έχει πάθει το παιδί σου. Και εκεί δεν ξέρεις τι να... πώς να... Δηλαδή είναι περίεργα τα συναισθήματα, γιατί είναι και περίεργη η στιγμή που σου το λένε, όταν είσαι ας πούμε λεχόνα και σου λένε τέτοιο πράγμα. Εντάξει, εμένα με στήριξε πολύ ψυχολογικά και ο άντρας μου, πάρα πολύ. Και ο μπαμπάς μου, ο οποίος από την αρχή ήξερε τα πάντα. Με στήριξε πολύ ο θεραπευτής μας, ο φυσικοθεραπευτής μας. Και έχω να πω ότι ο ορθοπαιδικός μας, την πρώτη φορά που τον συναντήσαμε, μας είπε μία πρόταση που δεν θα την ξεχάσω ποτέ και που πάντα την έχω στο μυαλό μου, είναι ότι δεν έχει σημασία, παιδιά, αν το παιδί σας θα περπατήσει, θα μιλήσει, θα πιάσει. Σημασία έχετε να μεγαλώσετε ένα ευτυχισμένο, χαρούμενο παιδί. Και έρχεται η στιγμή για τη γνωμάτευση. Πώς είναι αυτή η διαδικασία, πώς είναι αυτή η φάση? Λοιπόν, εγώ ήμουνα πολύ τυχερή, γιατί όπως σου είπα, έχουμε έναν φυσικοθεραπευτή ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και ήμουνα πολύ τυχερή γιατί γνώρισα και μία μαμά η οποία είχε παιδί με εγκεφαλική παράλυση, με κατεύθυνα αυτή φυσικά. Με βοήθησε πάρα πολύ η συγκεκριμένη. Η γνωμάτευση, ξέραμε από την αρχή ότι το παιδί έχει εγκεφαλική παράλυση, δεν είναι... Απλά περιμέναμε να περάσει μια επιτροπή η οποία, εντάξει, να σου είμαι ειλικρινής, ο Νικόλας είναι 13 χρονών και ακόμη δεν έχει πάρει απόφαση και πάει επαορίστου. Αυτό πώς το κρίνεις? σας βάζουν εμπόδια διάφοροι παράγοντες? Είναι αρνητικό για μένα, γιατί από τη στιγμή που πόσο μεγαλύτερη αλλαγή μπορεί να έχει ένα παιδί, γιατί το ταλαιπωρείς? Είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Πόσο καλύτερο, αφού έτσι έχει πάθει στη γέννα πρόβλημα, πόσο καλύτερα να βελτιωθεί πάει. Όσο και να βελτιωθεί, θα είναι ένα παιδάκι με κινητικά προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να μην είναι γενικά σε αμαξίδιο, αναπηρία, αλλά θα περπατάει με ένα μπαστούνάκι, με κάτι, δεν μπορεί να είναι εντελώς αυτόνομος. Συμπεραίνω από τη συζήτηση που έχουμε τώρα οι δυο μας ότι όντως, δυστυχώς ή ευτυχώς και χωρίς να θέλω να είμαι πεσημιστής, ότι βάζει η πολιτεία εμποδιάκια. Τι? Εδώ βάζει η κοινωνία. Εμποδιάκια? Μ' αρέσει που το θέτεις έτσι. Ναι, πρέπει να είμαι πιο αντικειμενικός, γίνεται η αλήθεια. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν εμείς ξεκινήσαμε στο σχολείο, μάλλον όταν πήγαμε για πρώτη φορά στη Κεσί. Δεύτερη.
Μας είπαν, εγώ ήμουν λίγο αρνητική στο να πάει σε ειδικό, από την άποψη ότι ήθελα το παιδί να έχει κάποια να έχει παιδιά στην ηλικία του να είναι παρέα. Θεωρούσες πιο σημαντικό την κοινωνικοποίηση. Ναι. Τώρα μιλάμε για την ηλικία 5-6 χρονών. 7, να εκεί. Μου είπαν από τα ΚΕΣΥ ότι, κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό είναι να πάτε σε ειδικό σχολείο. Γιατί στην αρχή μπορεί να το έχουν όλα τα παιδιά μαζί τους, αλλά μετά θα το βάλουν σε μία ακρούλα, γιατί δεν θα μπορούν να πολύ επικοινωνήσουν άλλη μαζί του. Ναι. Τέλος πάντων, αφού ξεκινήσαμε εκεί, ζητήσαμε λεωφορείο να έρχεται να το παίρνει το παιδί από την Παναγία Φανερωμένη που μένουμε. Λοιπόν, για 3 χρόνια ο διαγωνισμός κρυσόταν άγωνος. Πήγαινα το πρωί εγώ το παιδί, το μεσημέρι το φέρνω ο άντρας μου. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσα ούτε εγώ δουλειά ούτε ο άντρας μου να τελειώσουμε. Τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να πάρουμε λεωφορείο, το λεωφορείο ήρθε μετά από 3 χρόνια και μετά από πολύ μεγάλη πίεση του άντρα μου στην περιφέρεια. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν κάποιος άνθρωπος που να μην πιέσει τόσο? Δεν θα ερχόταν το λεωφορείο, γιατί και εκείνη τη φορά πάλι άγωνος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε μετά το λεωφορείο, τώρα έχουμε μια πολύ ωραία... Το πρωί έρχονται, παίρνουν το παιδί, το μεσημέρι το φέρνουν. Θέλαμε λεωφορείο με ράμπα, όχι λεωφορείο... Κατανοητό, βανάκι. Ναι, γιατί αλλιώς τι θα γίνει, δεν μπορείς να σηκώνεις το παιδί κάθε 3 και 2 αγκαλιά και ποιος θα το παίρνει αγκαλιά να τον βάσει επάνω. Και δεν είναι και σωστό, δηλαδή... Δεν είναι σωστό, φυσικά. Εγώ αυτή την προϋπόθεση έθεσα τότε στον διευθυντή μας. Το παιδί μου δεν επιτρέπω να το παίρνουν όλοι αγκαλιά. Εμένα, αφού τα πόδια του είναι το αμαξίδιο, είναι... Πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να σας πέσει από τα χέρια. Και τρίτον, είναι σαν να παραδεχόμαστε εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα. Δεν υπάρχει. Άρα, αλλά τέλος πάντων. Δεν υπάρχει. Σωστό και αυτό. Ναι, ξέρεις, εγώ διαπιστώνω όμως ότι άρχισαν να γίνονται βηματάκια και να υπάρχει. Μακάρι. Πρέπει να υπάρχει πολύ σωστό πλαίσιο. Και... Ξεκινάει από την οικογένεια όλο. Για μένα. Δεν θεωρώ ότι είμαστε τελειωμένοι πια, να ξέρεις. Ειδικά η νέα γενιά είναι πολύ ευαισθητοποιημένη. Εγώ το βλέπω στο δρόμο. Θα δουν ότι δεν μπορώ να ανέβω, ας πούμε, ένα πεζοδρόμιο. Κυρία, να σας βοηθήσουμε. Ενώ οι πιο μεγάλες ηλικία παππούδες, ας πούμε, θα κοιτάξουν με ίκτο. Αχ, κοίτα τι. Τα νέα παιδιά δεν το κάνουν αυτό. Πολύ ευχαριστώ και πολύ ενθαρρυντικό. Ναι, είναι πολύ εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι ποντάρω στη νέα γενιά. Είναι πιο συνειδητοποιημένα τα παιδιά. Τώρα, οι γονείς, το σχολείο... Κάπου γίνεται δουλίτσα. Η τηλεόραση, το διαδίκτυο, κάπου γίνεται δουλίτσα. Εγώ αυτό έχω να πω. Πολύ ενθαρρυντικό. Είναι. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς το μεγαλύτερο βάρος έχει πέσει σε εσάς. Η πολιτεία, το κράτος κοινωνικής πρόνοιας με ένα επίδομα ή με κάτι, με ένα τυράκι σας λέει πάρτε αυτό και κάτι τα όλα εσείς. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκετε ερίσματα και στηρίγματα στην κοινωνία. Να σου πω, επίσης έχω να σου πω ότι και στους Δήμους προσπαθούν να κάνουν έργα, τα κάνουν λάθος, στη δική μας περίπτωση. Δηλαδή, κάνεις τη ράμπα, κάνε την σωστά, μη τελειώνει η ράμπα και έχει ένα κλακ σκαλοπατάκι, είναι σαν... ούτε 10 εκατοστά, είναι σαν να μην υπάρχει ράμπα. Μπήκε εκεί η ροδίτσα, τελείωσε, κόλλησες. Εγώ δεν αντιλέγω ότι έχουν πρόθεση να κάνουν πράγματα. Πρέπει να ξέρουν να τα κάνουν και σωστά αυτά τα πράγματα. Και όπως έχω πει εγώ κάποια στιγμή σε έναν υπάλληλο του Δήμου, δεν είσαι σε αμαξίδιο. Κάτσε στο αμαξίδιο και παίρνα τη ράμπα. Μπορείς. Άμα μπορείς, την έχεις κάνει σωστά. Αν δεν μπορείς, ναι, αν δεν μπορείς να το περάσεις, το έχεις κάνει λάθος. Ξαναφτιάξου το. Κατάλαβα την είσαι. Έχουν πρόσβαση για το λεωφορείο. Εάν δεν κατέβει ο οδηγός να στο κατεβάσει, αν δεν σε πάρει χαμπάρι, θα σε πιάσουν 5-6 άτομα να ανέβεις. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και έτσι. Δεν μπορείς να σηκώνεις συνέχεια ένα παιδάκι. Δεν είναι και σωστό για την προσωπικότητά του. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι
Δηλαδή σε πήρανε, σε τραβήξανε, θα σ' άρεσε εσένα, σε τραβούσαν από το χέρι να σε ανεβάσουν πάνω. Όλοι οι άνθρωποι μεγαλώνουν με ένα σκοπό, να γίνουμε αυτόνομοι. Ε, ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Με ένα στόχο. Καταλαβαίνω πώς το λες. Και τώρα μια και λέμε. Επίσης, είπανε για προσωπικό βοηθό αμαία. Αυτό θα έλεγα. Απίστευτο. Λοιπόν. 16 με 66, 65 δεν θυμάμαι. Γιατί ρε φίλε 16. Εγώ σε έχω ανάγκη από την ώρα που γεννιέται το παιδί μου. Εντάξει, ίσως τα πρώτα 2-3 χρόνια, οκ, okay, να μπορώ να τα απεξέλθω. Τα υπόλοιπα έχουν βάλει τα sea track στη θάλασσα. Φοβερή διευκόλυνση. Εγώ να ξέρω. Αρκεί να λειτουργούν. Εγώ καταγωγικά είμαι από τη Θάσο, όπως και ο άντρας μου. Κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε λοιπόν στο χωριό μας. Εκεί έχουν sea track. Την πρώτη χρονιά που λειτουργούσε, η πλήρη ξεκούραση. Λέγαμε, Θεέ μου, μας έσωσε 2 φορές την ημέρα για μπάνιο, πρωί βράδυ. Το sea track, για όσους δεν ξέρουν, είναι η πρόσβαση στη θάλασσα για ένα το μηχάνημα με γαρακλάκι. Με αναπηρία. Λοιπόν, θα σου πω φέτος ότι ήταν πολύ τραυματική η εμπειρία μας. Θα σου πω γιατί. Λειτουργήσε μόνο την πρώτη μέρα που πήγαμε. Μετά δεν μπορούσανε, ενώ παίρναμε στο Δήμο τηλέφωνο και ερχόντουσαν οι άνθρωποι, το φτιάχναν. Δηλαδή, είχαν όλη την καλή διάθεση. Και κάθε φορά που τους τηλεφωνούσαμε, ερχόντουσαν επί τόπου να το φτιάξουν. Το φτιάχνανε, αλλά για εκείνη τη στιγμή. Μετά ξαναχάλαγε, δεν ξέρω τι είχε. Ως που έρχεται ένας κύριος με την οικογένειά του, νεαρός σε ηλικία, εδώ Θεσσαλονικιός, ο οποίος βλέπει το σιτράκ και λέει, εντάξει, οδήγησα 2 ώρες, θα κάνω μπάνιο, σαν άνθρωπος. Την πρώτη μέρα λειτουργεί, τη δεύτερη, ενώ... Αυτός είχε κομμένο μέλος. Όχι, ήταν παραπληγικός. Έρχεται γιατί είχε καταευχαριστηθεί τη θάλασσα, έμπαινε, έβγαινε ο άνθρωπος. Τη δεύτερη μέρα, ενώ έχει πάθει και θερμοπληξία στη διαδρομή, έρχεται, κάθεται και σταματάει το sea track στη μέση της διαδρομής. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο για να εγκαταστήσεις ένα μηχάνημα. Πρέπει να υπάρχει και η σωστή συντήρηση μετά. Μάλιστα, αυτές είναι οι διακοπές σας. Οι επεισοδιακές διακοπές. Δεν το συζητάω δε για τα ferry boat, εντάξει. Ένα ferry boat. Με πρόσβαση. Εννοείς για να πάτε κεραματί... Εννοώ για να πάμε από την Καβάλα στο Μπρίνο. Ναι. Ένα είχε. Και από το κεραμωτή και από την Καβάλα. Ναι, ναι. Ένα είναι το... Το προσβάσιμο ferry boat. Ναι, και αυτό δεν είναι και κάθε μέρα. Η πρόσβαση στο σπίτι στην πολυκατοικία ή η πρόσβαση στο σπίτι σας στη Θάσο. Καλά. Παντού υπάρχουν προβλήματα, ξέχνα το. Παντού. Άμα δεν... Πρέπει να κάνεις ένα σπίτι για τις ανάγκες του ατόμου με αναπηρία. Δεν μπορείς να βρεις σπίτι το οποίο να είναι λειτουργικό. Ακόμη και να το βρεις έτσι όπως θέλεις, με τις ιδανικές συνθήκες, κάτι θα πρέπει να αλλάξεις μέσα. Παραδείγματος χάρη, τις πόρτες. Αυτές οι πόρτες είναι μικρές. Πρέπει να είναι πιο μεγάλες. Τουαλέτα. Δεν το συζητάω, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε αυτά τα δεδομένα. Ακόμα και η κουζίνα, εάν είναι λίγο λειτουργικός ο άνθρωπος στο μαξίδιο, τα ντουλάπια όλα αυτά πρέπει να είναι χαμηλά. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας, γιατί έτσι έχουμε μάθει... Αυτοκίνητο. Δηλαδή όλα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε αυτά τα άτομα. Η είσοδος στην πολυκατοικία. Όλα. Αμαλώσεις λίγο με τους άλλους ενίκους, με τους άλλους ιδιοκτήτες. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα με τους δικούς μας γείτονες, είναι καλοί. Αλλά έχω πρόβλημα με το πάρκινγκ. Το οποίο πάρκινγκ μου το έδωσαν τέρμα Θεού, δεν μπορώ εκεί να πάω να το βάλω και να το βγάλω το παιδί. Είναι κεντρικός δρόμος. Αναγκάζομαι, κρατάω το χώρο. Δεν μου τον παίρνει κανένας. Γιατί ναι. Ξέρουν. Ναι. Γιατί είναι η γειτονιά μας τέτοια που γνωρίζει. Ναι. Αλλά δεν είναι σωστό. Το
κάνω όμως, γιατί έτσι βοηθιέμαι. Όχι, τώρα μιλάω τώρα, γιατί έτσι όπως δεν βοηθιέσαι από άλλους, ενώ από αυτούς πρέπει να βοηθιέσαι και δεν γίνονται πολλά σωστά, ας κάνεις και εσύ ένα μη σωστό. Που δεν λέω ότι είναι λάθος, λέω ότι είναι μη σωστό. Είναι μη σωστό το να κρατάς ένα πάρκινγκ, το καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί κάποιος άνθρωπος εκεί, επειδή είναι και έτσι ψηλό κέντρο, έχουμε πρόβλημα με το πάρκινγκ, αλλά εντάξει, δεν μπορώ άλλο να μπαίνω στη θέση των άλλων, δεν αντέχω. Ναι, έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και να μην νιώθεις καθόλου τύψεις ούτε ενοχές. Εμείς πρέπει να μπαίνουμε πολλές φορές στα δικά σου δεδομένα. Και το λέω αυτό γιατί με αφορμή τι. Μας περιέγραφε στο σπίτι. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας ένα σπίτι. Καινούριο, ας πούμε, για άτομα χωρίς αναπηρία. Δεν είναι πάντα όμως έτσι. Και δεν είναι μόνο αναπηρία. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές ανάγκες μέσα στο σπίτι. Όπως είναι ένας παππούς, μια γιαγιά, να μην έχει σκαλιά, ας πούμε. Όπως είναι ένα μωρό. Όταν μπαίνει ένα μωρό μέσα στο σπίτι ξαφνικά, πρέπει να υπάρχουν κάποια δεδομένα. Να υπάρχουν, ας πούμε, ασφάλεια στα ντουλάπια. Δηλαδή, γιατί να είναι αυτονόητο ότι τα ντουλάπια θα μπουν ψηλά στην κουζίνα. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Έτσι έχουμε μάθει. Γιατί να είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν σκαλιά στην πολυκατοικία. Στην σκάλα, στην είσοδο. Γιατί έτσι βολεύει, φαντάζομαι, τον πολιτικό μηχανικό ή τον εργολάβο. Έτσι είναι. Πρέπει να σκεφτούμε όμως και ότι υπάρχουν και κόσμος που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κοίταξε, τώρα εγώ σου λέω συνήθως, το λέω να παίξω. Συνήθως κάνεις πράγματα για τους ανθρώπους που είναι για το 90%. Δεν μπορείς όμως τους άλλους 10% να το θεωρείς μη φυσιολογικό. Δεν είναι ότι είναι μη φυσιολογική. Και δεν το λέω για σένα, έτσι προς Θεού. Ναι, ναι. Ο βιτανικός που χρησιμοποιώ. Ναι. Δεν είναι ότι δεν είναι φυσιολογική. Είναι έτσι φτιάξει. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Βλέπω απέναντι μου έναν άνθρωπο που έχει μεγάλο βαθμό αποδοχής. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Μα σου είπα ότι. Μιλάς... Σου είπα ότι αν δεν αποδεχτείς από την αρχή το γεγονός, έχεις θέμα εσύ σαν άνθρωπος μετά. Ξέρω άτομα τα οποία τα παιδιά τους δεν είναι σε μεγάλο βαθμό, είναι λειτουργικά, είναι και όμως έχουν κατάθλιψη, έχουν επηρεαστεί όλη τους. Ναι, έχει επηρεαστεί όλη τους η ζωή. Εμένα δεν με επηρέασε αυτό το γεγονός. Με επηρέασε σαν άνθρωπο που βλέπω διαφορετικά τα πράγματα, για πράγματα τα οποία δεν ήξερα. Αλλά όχι, τον αγαπώ πολύ, το γιο μου. Επηρέασε τη σχέση του ζωγαριού. Όχι. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Κοίταξε, προστριβές πάντα όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, σίγουρα στις αρχές μέχρι να συνειδητοποιήσεις τι σου ήρθε, λογικό δεν είναι. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι να προσπερνάς αυτά που σου συμβαίνουν συνειδητά. Γιατί αν έτσι απλά το προσπεράσεις, θα το βρεις μπροστά σου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όλα αυτά, τα παιδιά στο φάσμα, ας πούμε, δεν τα γνώριζα. Όμως τα αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Και με αγαπάνε και αυτά. Δηλαδή βλέπω ότι όταν ασχοληθώ με κάποιο παιδάκι έτσι στο φάσμα, θα έρθει κοντά μου. Και ακόμα και αυτά που δεν έρχονται στους άλλους ανθρώπους. Έχεις τρόπο να τα προσεγγίζεις, γιατί δείχνεις συναισθηματικά ότι δεν ξέρω, τα δέχεσαι. Εγώ κάποια στιγμή, λόγω συγκυριών, επειδή δεν είχε έρθει το βοηθητικό προσωπικό τις πρώτες μέρες, στην αρχή που ξεκίνησε ο γιος μου το σχολείο, έμενα εκεί για κάποιες ώρες, γιατί χρειαζόταν να τον αλλάξω, χρειαζόταν διάφορα. Σε πληροφορώ ότι υπήρχε διάλειμμα που παίζαμε 13 παιδιά κρυφτό. 13 παιδιά κρατούσαν το για να κρυφτούμε εγώ με τον Νίκο, ας πούμε. Δεν έχει σημασία το πώς παίζανε, παίζανε. Τα βλέπεις ότι όλα προσπαθούσαν να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Ήταν πολύ ωραία. Το διάλειμμα είναι κοινό με το γενικό σχολείο. Ναι, είναι κοινό. Και... Όμως δεν ξέρω αν τα βγάζουν σε όλα τα διαλύματα μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι... Συναυλίζονται δηλαδή. Συναυλίζονται. Η αλήθεια είναι ότι εμείς επιλέξαμε εκείνο το σχολείο γιατί είχε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Ναι. Κοινωνικοποίηση πολύ σημαντικό. Είναι αμφίδρομη κιόλας. Τα θετικά που αποκομίζονται είναι αμφίδρομη. Δηλαδή και οι δύο. Αυτό πληθές. Ήθελα να σου πω, ότι έτσι μπορούμε να αποφύγουμε συμπεριφορές όπως bullying,
ρατσισμού, λύπηση, εντοπίση, γιατί περιθωριοποίηση. Τώρα, ας πούμε, κάνουν κάποιες κοινέ δράσεις με τα παιδιά δίπλα. Ναι. Αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα ξέρουν τι είναι αυτισμός, θα το πούνε στα παιδιά τους. Δεν θα λειτουργήσουν αρνητικά απέναντι στα παιδιά με διαφορετικότητα. Εγώ έχω τύχει γιαγιά να έχει τρομάξει που έχει δει το παιδί με αυτισμό δίπλα της και να παίρνει το εγγόν της και να πηγαίνει πιο εκεί γιατί δεν νόμιζε ότι θα κολλήσει κιόλας. Αυτό... Είναι τραγικό. Δηλαδή δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω για μήνες αυτό το πράγμα. Αυτό συνδέεται και με αυτό που είπες πριν, ότι η νέα γενιά ίσως έχει... Όχι, έχει γίνει δουλίτσα. Κάπου έχει γίνει δουλίτσα. Για να σου δώσω να καταλάβεις ένα παράδειγμα. Εχθές, αυτό που μας συνέβη, του λέγα του άντρα μου, εγώ αύριο θα το κατεβάσω στο Facebook. Μου λέει, ναι, καλό είναι να λέγονται και τα θετικά. Είμαστε εδώ πέρα, στη γωνία... Έχουμε μπει στο πάρκινγκ του λιμανιού. Και είμαστε να περάσουμε απέναντι. Κίνηση της τρελής. Είναι ένας τροχονόμος ο οποίος φυρίζει και πολύ έντονα και τον Νίκο τον έχει πιάσει τρομάρα. Λοιπόν, και προς τιμήν του μόλις μας είδε, έκοψε την κυκλοφορία. Περάσαμε για να φύγουμε και μετά συνέχισε κανονικά. Έδωσε προτεραιότητα στα αυτοκίνητα. Αφού και οι πεζοί σας στήσανε, λέει, μπράβο. Πολύ συνειδητοποιημένος ο τροχονόμος. Και εκεί λέω, εντάξει ρε παιδιά, δεν είμαστε τελειωμένοι τελικά. Έχει ανθρώπους που... Ξέρεις τι θα ήθελα να σχολιάσω, άμα μου επιτρέπεις, Στέλλα. Είπες ότι πήγες για λίγες μέρες ως βοηθητικό προσωπικό στο σχολείο. Όχι, πήγα μόνο συγνώμη, για το δυόμο. Συγγνώμη, ναι. Εθελοντικά, δεν είναι απίστευτο ότι... στηριζόμαστε κάποιες φορές στους γονείς. Λέμε, δεν πειράζει που δεν γίνεται προσλήψεις. Θα βοηθήσει ο γονέας. Δηλαδή αυτοί οι γονείς, χίλια κομμάτια γίνονται, γυρνάνε παντού για τα παιδιά τους. Όχι, δεν έγινε έτσι. Επειδή ο Νικόλας είναι το πρώτο παιδί με αμαξίδιο που υπήρχε εκεί και ήταν η πρώτη μέρα που πήγε στο σχολείο, δεν είχαν ξεκινήσει ακόμη να έρχονται όλοι, πώς έρχονται οι δάσκαλοι κτλ. Μου είπανε τουλάχιστον για μία εβδομάδα έτσι και να προσαρμοστεί το παιδί και να μπορέσουμε κι εμείς, γιατί δεν είχαμε ξανά άλλο παιδάκι σε αμαξίδιο. Έτσι έγινε, δηλαδή δεν ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια έχω να σου πω ότι έχω πάει στην περιφέρεια κάποια στιγμή, γιατί ο Νίκος έχει μία γνωμάτευση από το Κεσί, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό βοηθητικό μαζί του σαν παράλληλη. Ένα βοηθητικό για τον Νίκο. Ναι. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι μόνο για τον Νίκο, βοηθάει και τους υπόλοιπους στο σχολείο. Λοιπόν. Νοσηλεύτρια ή ΕΒΟΠΟΥ. ΕΒΟΠΟΥ, okay. Όταν ξεκινήσαμε εμείς, το σχολείο αυτό δεν είχε ούτε νοσηλεύτρια. Κατόπιν δικής μας παρέμβασης... σαν Δέλτα Σίγμα, είχαμε πει τότε στο... Συλλόγος γονέων, ναι. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα ειδικό σχολείο, το οποίο να έχει παιδιά με επιληψία και να στηρίζεται στην νοσηλεύτρια του διπλανού σχολείου. Ούτε κρεβάτι εξεταστικό για να αλλάζουν παιδιά πάνω δεν υπήρχε στο σχολείο μας τότε. Πηγαίναμε στους διπλανούς. Τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Γίνανε κάποιες δωρεές. Πάλι πήραμε... ο Άνης πιέσανε για να γίνουν όμως. Ναι. Αυτό... Δεν γίνεται από μόνο του τίποτε στην Ελλάδα. Πίστεψέ με. Να σου πω κάτι. Στο σχολείο μας, εκτός από τη ράμπα που δεν υπάρχει, δεν υπήρχαν και τουαλέτες κανονικές. Προσβάσιμες. Τι εννοείς? Θα σου πω. Οι τουαλέτες που συνήθως έχουν τα σχολεία τουρκικές. Είναι οι τουρκικές. Και αυτός είναι ο λόγος στο να μην κολλάνε μικρόβια τα παιδιά. Okay. Όμως σε ένα ειδικό σχολείο δεν μπορείς να έχεις τέτοιες τουαλέτες, γιατί τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό. Πάλι μετά από παρέμβαση του συλλόγου έγιναν τουαλέτες. Υπήρχε μία τουαλέτα για 30 παιδιά. Δηλαδή παραχωρήθηκε μία τουαλέτα των δασκάλων
στα παιδιά. Ποια είναι η άποψή σου για τη φαρμακευτική αγωγή? Εμένα το έκανε μια κρίση επιληψίας πολύ δυνατή, την οποία δεν γινόταν να μην πάρει αγωγή. Παρακολουθείτε. Παίρνει, συνεχίζει, παίρνει κανονικά το σιρόπι του. Δεν μου έχει ξανακάνει. Δηλαδή, θα σου πω. Την πρώτη φορά που έκανε κρίση, νομίζαμε ότι είχε πάθει πνιγμονή. Mm. Γιατί έγινε την ώρα που έτρωγε. Ήμασταν στη Θάσο και στο νοσοκομείο της Καβάλας αντιμετωπίστηκε σαν πνιγμονή. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, κάναμε όλα τα σχετικά... όλες τις εξετάσεις. Δεν βρέθηκε κάτι. Ακόμη και δοκιμασία κατάποσης που είχαμε κάνει. Μας είπαν ότι ήταν όλα φυσιολογικά. Οπότε καταλήξαμε στο γεγονός ότι ήταν ένα τυχαίο περιστατικό που θα μπορούσε να το πάθει οποιοδήποτε παιδί. Όταν έγινε όμως η δυνατή κρίση, ο παιδονευρολόγος βέβαια είπε ότι παιδιά, εμένα αυτό μου φαίνεται σαν κρίση. Δεν νομίζω ότι ήταν πνιγμονή. Και από τη στιγμή που μου λέτε όλα αυτά, τις εξετάσεις και τα λοιπά, ήταν μια κρίση. Ο μόνος το κατάλαβε? Αυτός, ναι, το κατάλαβε από την αρχή. Όταν έκανε την κανονική, την τυπική κρίση και πήγαμε στο νοσοκομείο, ξεκίνησε κατευθείαν φαρμακευτική αγωγή, όπου μας κράτησε και μια εβδομάδα μέσα. Mm. Για να ξέρει, μην τυχόν γίνει οτιδήποτε κτλ. Γενικώς έχω πέσει σε πολύ καλό team γιατρών. Η άποψη σου για τη φαρμακευτική αγωγή, η οποία προτείνεται σε κάποιες περιπτώσεις για να αποφεύγονται κρίσεις άγχους, κρίσεις των παιδιών, οι οποίες εκφράζονται ή μεταφράζονται με επιθετικότητα? Αν δεν κάνει κακό κάπου επάνω στα παιδιά, δεν είμαι αντίθετη. Θεωρώ ότι ίσα ίσα μπορεί να τα βοηθήσει κιόλας. Υπάρχουν απόψεις, εγώ δεν λέω με υπέρ ή κατά το φαρμακευτικής ή όχι, προς Θεού. Ναι, αυτό εννοώ κι εγώ, ότι αν δεν πειράζει κάπου, ναι, σε κάποιο όργανο, δηλαδή νεφρά... Δείχνετε οι μητέρες και γενικά οι γονείς και οι δαιμόνες των παιδιών με αναπηρία. Δείχνετε ότι έχετε ένα... υπάρχει ένας κύκλος μεταξύ σας, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός και πολύ... είστε πολύ δεμένες. Και το λέω αυτό γιατί αυτό που είπες πριν, ότι σε βοήθησε πολύ μια μητέρα τότε στις αρχές. Και δύο μητέρες. Οι μητέρες αναλαμβάνετε ρόλο που θα έπρεπε να έχουν άλλες αρμόδιες αρχές. Εγώ σου είπα. Μεγάλο κεφάλαιο ήταν ο φυσικοθεραπευτής μας, ο οποίος πάρα πολλές φορές με έχει βοηθήσει να καταλάβω τι συμβαίνει. Μητέρες όπως αυτή που με βοήθησε η φίλη μου, μητέρες σαν τη Γιάννα, πάρα πολύ. Έχει μητέρες, έχει, και είναι και, έχουμε γίνει και φίλες μετέπειτα, έτσι. Δηλαδή η μία, μοιραζόμαστε λίγο τις εμπειρίες μας με τα παιδιά μας, για να ξέρουμε, ας πούμε, τι θα, αν συμβεί κάτι, τι να, πώς να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούν. Δεν σου λέει κάποιος ότι το παιδί σου, ας πούμε, με εγκεφαλική παράλυση, ναι ρε παιδί μου, θα δεις τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Δεν σου λένε τίποτε. Ενώ, ας πούμε, μία μαμά, όπως αυτή η μαμά, η Στεφανία, η φίλη μου, μου είπε, εσύ θα κάνεις ό,τι μπορείς για το παιδί σου και αυτό θα σου δώσει ό,τι μπορεί. Και σταματάει εκεί. Δεν το τρελάνεις το παιδάκι. Ναι. Άμα γινόταν στο σχολείο κύκλοι συναντήσεων με γονέων από τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό, θα συμμετείχες? Βέβαια. Γιατί όχι? Γιατί κάποιοι φοβούνται το στιγματισμό και κάποιοι φοβούνται να πούνε την ιστορία τους. Να σου πω. Είναι λίγο χαζού για μένα αυτό. Τι να... δηλαδή, τι θες να κρύψεις το παιδί σου? Εγώ είμαι περήφανη για το γιο μου. Δεν έχω δικαίωμα να το κατακρίνω, το αναφέρω σαν... ναι, σαν και εγώ το αναφέρω σαν παράδειγμα. Ωραία. Εμείς στο σχολείο δεχόμαστε αρκετές προτάσεις για δράσεις.
Δεν είναι αρνητικό αυτό που θα πω. Μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου. Όχι. Την ημέρα της αναπηρίας. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, ότι δεχόμαστε μόνο εκείνη τη μέρα προτάσεις για να κάνουμε δράσεις με άλλα σχολεία ή με άλλους φορείς. Για μένα είναι ένα λιθαράκι. Από εκεί και πέρα πρέπει ίσως και το ίδιο το σχολείο να δουλέψει λίγο το παραπάνω. Να εξωτερικεύσει τη δράση του, να εξωτερικεύσει... Ναι, να ζητήσει να έχει δράσεις με κάποιους. Ας πούμε εμείς στο σχολείο έχουμε ζητήσει από μία διατροφολόγο, διαιτολόγο, να έρθει στο σχολείο μας και να, κάνει ένα-δύο σεμινάρια για την διατροφή των παιδιών. Τώρα θα ξεκινήσουμε και άλλες δράσεις, να πάμε κάπου, να δουν τα παιδιά κάτι, να βλέπει δηλαδή και ο υπόλοιπος κόσμος ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά, ρε παιδιά, εντάξει, τι να... και αυτοί οι άνθρωποι να αναπνέουν, τρώνε. Θέλω να βγουν έξω. Ναι. Στην κοινωνία, στον κόσμο. Το άλλο που θέλω να σου θίξω. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει παιδική χαρά για παιδιά σε αμαξίδιο. Δεν υπάρχει. Το λες με την έννοια να υπάρχει ξεχωριστή παιδική χαρά? Όχι. Να υπάρχει κάτι που να πάει αυτό το παιδί να ανέβει με το αμαξίδιό του και να κάνει κούνια. Ενταγμένο στην παιδική χαρά. Παιδί μου. Εγώ έχω πάψει να τον πηγαίνω στην παιδική χαρά και δεν χωράει. Ναι. Στις κούνιες. Και δεν μπορεί να σταθεί κιόλας μόνος του. Όμως είναι παιδάκι. Έτσι. Ένα γύρω-γύρω έχουν, ε? Στο πάρκο εδώ στη Νέα Παραλία. Και αυτό τις περισσότερες φορές χαλασμένο είναι. Δηλαδή βάζεις το αμαξίδιο μέσα και γυρνάς γύρω-γύρω. Πολύ περιορισμοί. Πολύ περιορισμοί. Και εντάξει, και αυτά τα παιδιά θέλουν να χαρούνε. Πώς θα γίνει, δηλαδή ένα καλοκαίρι μόνο στη θάλασσα, αυτό είναι? Ο υπόλοιπος χρόνος τι θα κάνουνε? Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο είναι μια υπενθύμηση, μια συνεχής υπενθύμηση προς εσάς και προς το ίδιο το παιδί ότι είσαι διαφορετικός και είσαι περιορισμένος. Είσαι πολύ περιορισμένος. Είναι απίστευτο. Εγώ όσο ήταν μικρό το παιδί μου, ανέβαινα και στην τσουλήθρα και έκανα μαζί τη τσουλήθρα. Μετά μεγάλωσε, δεν μπορώ να τα κάνω πάντα. Για τον προσωπικό βοηθό που λέγαμε πριν, τι άποψη έχεις? Θα το κάνεις, θα συμμετείχες? Να συμμετείχα εγώ? Θα συμμετείχα την οικογένεια, για τον ναι, Νικόλα. Ναι, ναι. Το άτομο που θα προσλαμβάνω, τα άτομα που θα προσλαμβανόντουσαν, θα την πιστευόσουν, δηλαδή πώς γίνεται αυτό ακριβώς? Κοίταξε να σου πω, θεωρώ ότι για να σου στείλουν ένα τέτοιο άτομο στο σπίτι θα πρέπει να το έχουν ελέγξει πιο πριν. Όχι. Να το έχουν εκπαιδεύσει. Θα το έχουν εκπαιδεύσει. Εγώ θα το χρειαζόμουν και θα σου πω γιατί. Πρώτον, γιατί οι γονείς μου έχουν επιβιώσει, δεν έχω δηλαδή βοήθεια να πάνε έστω μία βόλτα το παιδί, και η πεθερά μου είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία, δηλαδή δεν έχω από εκεί καθόλου βοήθεια. Ναι, θα ήθελα έναν άνθρωπο τουλάχιστον να πάει μία βόλτα το παιδί μου ή να το κρατήσει για να πάω κάπου, ξέρεις, να κάνω ψώνια. Να πάει σε μία βόλτα. Ναι. Ο περιορισμός ότι ο προσωπικός βοηθός δεν μπορεί να είναι συγκινής. Κοίταξε, διφορούμενο. Θα σου πω γιατί. Από τη μία μπορεί να είναι... να σου βγει ο συγγενής ότι μπορεί να κάνει πράγματα στο παιδί σου, αλλά ούτως ή άλλως τον έχει σαν συγγενή. Mm. Το δεύτερο είναι ότι αν έχεις απαιτήσεις από τον προσωπικό βοηθό και είναι συγγενή σου, δεν μπορείς να του τα πεις έτσι όπως θα ήθελες να του τα πεις. Mm. Γιατί μετά μπορεί να αλλάξει και η σχέση σου. Κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα. Στέλλα, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Μας ανοίχτηκες. Ελπίζουμε να μην σε φέραμε σε δύσκολη θέση. Όχι, όχι. Είναι μια συζήτηση που την κάνω πάρα πολλές φορές με φίλους. Ήρθε η ώρα και με μικρόφωνα. Και γνωστούς. Ήρθε και στιγμή με μικρόφωνα. Ναι.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θέλω οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι και αυτά τα παιδιά είναι σαν όλα τα υπόλοιπα παιδιά και πρέπει να έχουν και αυτά πρόσβαση, ακόμη και στην παιδική χαρά. Ένας από τους στόχους μας με αυτό το podcast ήταν και αυτός, να δώσουμε να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ότι πραγματικά εμείς βάζουμε τους περιορισμούς και προωθούν αυτοί οι περιορισμοί είναι που προωθούν διαφορετικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν ακόμα ένα Google Podcast από την Google Team. Τα λέμε σε επόμενο podcast. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την εταιρεία Παρέτο και τον Νίκο για την παραχώρηση του χώρου. Να είστε καλά, χαίρετε.